Public School. Από την 7η ενότητα του σχολικού μας βιβλίου θα δούμε τώρα μαζί την ερώτηση 4 που βρίσκεται στο βιβλίο μας στη σελίδα 56. Και τι μας ζητάει? Να συγκρίνετε την εντολή του Δία στον Ερμή, μας λέει τους στίχους που πρέπει να δούμε, με την ανακοίνωσή της από τον Ερμή στην Καλυψό. Να διαπιστώσετε τις διαφορές και να τις δικαιολογήσετε. Επομένως, εμείς πρέπει να συγκρίνουμε την εντολή που έδωσε ο Δίας στον Ερμή και να τη συγκρίνουμε με την ανακοίνωση αυτής της εντολής από τον Ερμή στην Καλυψό. Δηλαδή, πώς έδωσε ο Δίας την εντολή στον Ερμή και πώς ο Ερμής την μετέφερε στην Καλυψό. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν διαφορές και να τις δικαιολογήσουμε. Επομένως, ας πάμε στο κείμενό μας και να κάνουμε τις διαπιστώσεις μας. Πρέπει να διαβάσουμε προσεκτικά την εντολή που έδωσε ο Δίας στον Ερμή και πώς ο Ερμής την μετέφερε στην Καλυψό, δηλαδή τους στίχους που μας δίνει η άσκηση. Ο Δίας λοιπόν είπε στον Ερμή να πει στην Καλύκομη νύμφη, δηλαδή στην Καλυψό, την εντολή των θεών. Πως πρέπει ο καρτερικός Οδυσσέας να γυρίσει πίσω χωρίς τη συνοδεία θεών ή θνητών ανθρώπων, δηλαδή μόνος του, πάνω σε μια ξυλόδετη σχεδία, 20 μέρες, φρικτά βασανισμένος, θα φτάσει στη χώρα των Φεάκων και αυτοί θα τον τιμήσουν σαν Θεό. Θα τον βοηθήσουν επίσης με καράβι να γυρίσει στη γλυκιά πατρίδα, γιατί είναι γραφτό της μοίρας του να ξαναδεί τους δικούς του και τους φίλους του, να φτάσει στο παλάτι του, δηλαδή να πατήσει το χώμα της πατρίδας του, να φτάσει επιτέλους στην Ιθάκη. Αυτή είναι η εντολή του Δία στον Ερμή. Ας δούμε όμως τώρα πώς τη μετέφερε ο Ερμής στην Καλυψό. Μας λέει ο Ερμής, ξεκάθαρα θα σου μιλήσω, δηλαδή θα μιλήσει στην Καλυψό. Ο Δίας με έστειλε, δηλαδή ότι δεν είναι δική του πρωτοβουλία, αυτός με πρόσταξε να έρθω, δίχως εγώ να το θελήσω. Ποιος, λέει, θα ήθελε να κάνει τόσο μακρύ ταξίδι, αφού πόλη δεν υπάρχει εκεί κοντά, με ανθρώπους που να προσφέρουν στους θεούς θυσίες και εκατόμβες. Επομένως, ο Ερμής δεν ανακοινώνει κατευθείαν την εντολή του Δία, αλλά στην αρχή μας λέει ότι ανέλαβε χωρίς να το θέλει αυτή την αποστολή, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Αλλά το ξέρεις, λέει, την εντολή του Δία, άλλος Θεός δεν τόλμησε να παραβεί ποτέ και να χαλάσει. Επομένως, είναι σαν να έρχεται αναγκαστικά ο Ερμής, όπως λέει στην Καλυψό, να μεταφέρει αυτήν την απαράβατη εντολή. Γιατί κανένας άλλος Θεός μέχρι στιγμής δεν έχει παρακούσει τις εντολές του. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα οικειότητας με την Καλυψό. Γι' αυτό το λόγο δεν λέει κατευθείαν την εντολή, δεν ανακοινώνει αμέσως το περιεχόμενο της εντολής. Προσπαθεί λίγο να δημιουργήσει ένα κλίμα φιλικό ανάμεσά τους, λέγοντας ότι και αυτός δεν το ήθελε, αλλά τι να κάνουμε, ο Δίας το προστάζει. Στη συνέχεια, λίγο πιο κάτω, μας λέει, εκείνος λέει, δηλαδή ο Δίας, πως κοντά σου ζει ο πιο συφοριασμένος των ανθρώπων. Ποιον εννοεί?
τον Οδυσσέα. Αρχίζει δηλαδή σιγά σιγά και μας εισάγει ή μάλλον εισάγει την Καλύψο στο θέμα, αποκαλώντας τον Οδυσσέα συφοριασμένο. Αυτός έχει ταλαιπωρηθεί πιο πολύ από όλους τους άντρες που πολέμησαν στην εκστρατεία. Στη συνέχεια μας λέει ότι ενώ οι άλλοι, οι ένδοξοι, οι σύντροφοι σβήσαν και χάθηκαν, εκείνος μόνος του έχει αράξει στο νησί της Καλυψός. Αυτό λοιπόν, και αμέσως ο Δίας εντέλεται, όσο πιο γρήγορα μπορείς να τον κατεβοδώσεις, δηλαδή να τον δώσεις πίσω. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν είναι το γραφτό του να μείνει εκεί πέρα, τόσο μακριά από τους δικούς του. Είναι της μοίρας του να ξαναδεί δικούς και φίλους. Να φτάσει στο παλάτι, όπως το έχει πει και ο Δίας, και να πατήσει της πατρίδας του το χώμα. Όταν λοιπόν ο Ερμής ανακοινώνει την εντολή στην Καλυψό, βλέπουμε ότι την κάνει πιο απαιτητική. Λέει αμέσως, όσο πιο γρήγορα μπορείς. Δηλαδή, δεν αφήνει περιθώρια άρνησης. Όχι μόνο ανακοινώνει την εντολή, αλλά λέει μάλιστα να γίνει αμέσως, όσο πιο γρήγορα μπορεί να το κάνει η Καλυψό. Δεν της αφήνει το περιθώριο να σκεφτεί, να συλλογιστεί, να αρνηθεί ή να δεχτεί. Πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί το γραφτό της μοίρας του είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του. Επομένως, στην ερώτηση αυτή είδαμε την εντολή του Δία στον Ερμή και πώς αυτή την εντολή ο Ερμής την μετέφερε στην Καλυψό. Είδαμε τις διαφορές και τις δικαιολογήσαμε. Δηλαδή, ο Δίας είπε στον Ερμή να πάει και να μεταφέρει την εντολή. Πρέπει ο Οδυσσέας να γυρίσει πίσω χωρίς θεούς ή θνητούς να τον συνοδεύουν. Θα ταλαιπωρηθεί πολύ για 20 μέρες πάνω σε μία σχεδία, αλλά θα φτάσει στη χώρα των Φεάκων, όπου θα τον τιμήσουν σαν Θεό και θα τον στείλουν στην πατρίδα τους, στην πατρίδα του. Εκεί θα δει τους δικούς του. Στην αρχή όμως βλέπουμε ότι ο Ερμής δεν ανακοινώνει αμέσως την εντολή. Προσπαθεί να δημιουργήσει λοιπόν ένα κλίμα οικειότητας, δηλαδή όχι κατευθείαν να προστάξει την Καλυψό, αλλά να δημιουργηθεί μια φιλική ατμόσφαιρα ανάμεσά τους. Γι' αυτό το λόγο λέει ότι χωρίς να το θέλει πήγε στο νησί της, όμως δεν μπορούσε να παρακούσει γιατί ο Δίας είναι αυτός που τον έστειλε και κανένας άλλος θεός δεν έχει τολμήσει να παραβεί την εντολή του. Ο λόγος λοιπόν που πηγαίνει εκεί είναι γιατί ο πιο συφοριασμένος των ανθρώπων βρίσκεται στο νησί της Καλυψός, δηλαδή ο Οδυσσέας. Ταλαιπωρείται ακόμη και δεν έχει φτάσει στην πατρίδα του. Και λίγο πιο κάτω, χωρίς να αφήνει περιθώρια άρνησης στην Καλυψό, της λέει ότι αμέσως πρέπει να επιστρέψει ο Οδυσσέας στην πατρίδα του, όσο πιο γρήγορα μπορεί να τον βοηθήσει να γυρίσει πίσω. Φυσικά, όπως βλέπουμε, δεν μεταφέρει επακριβώς την εντολή του Δία, δηλαδή δεν αναφέρει ότι ο Οδυσσέας θα φτάσει εσύ στη χώρα των Φεάκων και από εκεί θα οδηγηθεί στην πατρίδα του. Θέλει να κάνει την εντολή του Δία ακόμη πιο απαιτητική ο Ερμής. Αυτό που πρέπει να γίνει γρήγορα.